Συνδεθούμε και θα μας δώσει και άλλα στοιχεία και ο Νίκος. Θα πάρουμε και τα νέα του κ. Σεφερτζή να συνδεθούμε με την Κατερίνα Κανάκη, η οποία βρίσκεται στη Βουλή, γιατί εδώ υπάρχει ένα κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον. Να θυμηθούμε, βέβαια, πριν πάμε στην Κατερίνα, τι έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, που έδωσε και τη σχετική απόφαση που αφορά και τα διαδικαστικά από την Βουλή, όπως για παράδειγμα η στέρηση της μισθής βουλευτικής αποζημίωσης του κ. Πολάκη. Δεν θα του επιτρέψω από εδώ και πέρα, σε αυτόν τον ζήτουλα, τον χυδαίο ζήτουλα προσοχής, μέσω ύβρεων και προπυλακισμών, να προσβάλλει τις ιδιότητες όλων μας. Θα εξαντλήσω τη βαρύτητα των συνεπειών του κανονισμού της Βουλής με την άδειά σας στο πρόσωπό του. Έχουμε σαφώς παραβίαση του άρθρου 77, απρεπή συμπεριφορά με λόγια και με έργα. Η χειρότερη μορφή απρεπού συμπεριφοράς σηκώνει την απόδοση εκ μέρους του Προέδρου μομφής και η πιο επαχθή συνέπεια της απευθύσεως μομφής από τον Πρόεδρο της Βουλής, με τη δική σας άδεια, την άδεια της Ολομελίας, με μια νεότερη διάταξη που κάναμε, που και αυτή είναι δυστυχώς επιεικής, διότι ούτε τότε, πριν ένα χρόνο, δεν φανταζόμαστε τέτοιες επαναληπτικές χυδαίες συμπεριφορές. Συνεπάγεται την περικοπή του μισού μισθού του. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Δασούλα. Η Κατερίνα είναι στη Βουλή. Τη βλέπουμε από το Περιστήλιο. Έλα, Κατερίνα, βάλε μας το κλίμα, γιατί προφανώς εκεί περνάνε όλα. Εκείνη η εξέλιξη, εκείνη και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ τόσα χρόνια που καλύπτω το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επί Προεδρίας του κ. Τασούλα να έχει χρησιμοποιήσει τόσο σκληρή γλώσσα κατά κάποιου βουλευτή. Έχουν επιβληθεί ξανά ποινές και έχει αποδοθεί μομφή και έχει στερηθεί κάποιος βουλευτής στην βουλευτική του αποζημίωση. Ωστόσο, τόσο οξία ρητορική από τον πρόεδρο του σώματος δεν την έχω ξανακούσει. Νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά του κ. Πολάκη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν ξέρω εάν ήταν αυτή καθ' αυτή η συμπεριφορά του, η στάση του, η θέση του η σημερινή, ούτως ή άλλως δεν μας έχει συνηθίσει δάκες έτσι αυρούς τρόπους. Νομίζω ότι πιο πολύ ήταν τα δάκρυα της κυρίας Ελληνού τα οποία οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω, να σας δώσω έτσι λίγο και το παρασκήνιο του τι συνέβη το απόγευμα εδώ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Την ώρα που μιλούσε ο κ. Πολάκης, ξαφνικά εξαπέλυσε μια φραστική επίθεση στην συνεργάτηδα. Την έχουμε δει όλοι, του κυρίου, τη δικηγόρο του, τη συνεργάτηδα του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, βλέπαμε εμείς από το πλάνο την κυρία Λινού να αντιδρά. Την βλέπαμε δηλαδή ότι ήταν κάπως σοκαρισμένη. Βλέπαμε ότι είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από αυτό το οποίο άκουγε εκείνη τη στιγμή. Με το που τελείωσε, λοιπόν, την επίθεση και την τοποθέτηση του κύριου Πολάκη, αποχώρησε από την αίθουσα. Μετά από δύο ομιλητές, πήρε το λόγο η κυρία Λινού. Έβαλε τα κλάματα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ αυθεντική, ανθρώπινη η αντίδρασή της. Είχε φανεί εξ αρχής ότι πραγματικά είχε σοκαριστεί με αυτό που άκουσε. Και μάλιστα να σας πω ότι δεν έβαλε μόνο εκείνη τα κλάματα. Εάν δούμε προσεκτικά το βίντεο του επεισοδίου, τη ομιλία του. Είναι και η συνεργάτηδα του κυρίου Γεωργιάδη. Έκλαιγε. Ακριβώς. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ πιεσμένη, πάρα πολύ στεναχωρημένη και φαίνεται στο πλάνο να κλαίει και να είναι σοκαρισμένη από την επίθεση την οποία δέχθηκε. Εδώ οφείλω να τονίσω ότι εκείνη δεν είχε δικαίωμα να μιλήσει. Δεν μπορούσε δηλαδή να απαντήσει σε όσα άκουσα από τον κύριο Πολάκη. Φυσικά δεν είναι βουλευτής, επομένως δεν είχε δικαίωμα λόγου ούτε στην Ολομέλεια ούτε και στην Επιτροπή. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι ο κύριος Πολάκης. Καταρχάς ήταν εξ αρχής ότι θα είχαμε αυτή την αναπόδραστη συνέπεια της διαγραφής του. Διότι να σας πω ότι με το που συνέβη το επεισόδιο και αρχίσαμε όλοι να το μεταδίδουμε στα μέσα μας, βλέπαμε, ακούγαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στους διαδρόμους να είναι πραγματικά έξαλλοι. Υψηλόβαθμα στελέχη, κορυφαίοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, φώναζαν στους διαδρόμους εμάς τους δημοσιογράφους ότι αυτή δεν είναι η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτή η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Είχε φανεί λοιπόν ότι προφανώς και θα οδηγούμαστε σε αυτή την εξέλιξη. Ο δε κύριος Κασελάκης, να σας πω ότι ζήτησε αμέσως το βίντεο του επεισοδίου. Δεν ήθελε μόνο να ακούσει τι έχει γίνει, ήθελε να το δει και με τα δικά του τα μάτια και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ο κύριος Πολάκης, τη στιγμή εκείνη που έγινε γνωστό ότι διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και αμέσως μόλις ανέβηκε στο βήμα και ο κύριος Στασούλας και επέβαλε αυτές τις ποινές, ήρθε, επέστρεψε εδώ στη Βουλή και θα λέγαμε ότι έκανε ένα tour, αν θέλετε. Διότι πρώτα προσπάθησε να μιλήσει στην Ολομέλεια. Ζήτησε το λόγο, ο προεδρεύων ο κύριος Λαμπρούλης, ο βουλευτής του ΚΚΕ, δεν του τον έδωσε. Φώναζε από κάτω ο κύριος Πολάκης ότι ο λαός είναι αυτός ο οποίος διαγράφει. Είναι μια φράση την οποία έχει επαναλάβει και στις αναρτήσεις του, να σας πω. Δεν του δόθηκε ο λόγος. Φώναζε ότι αυτή η ποινή είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει καμία ισχύ. Μετά
πήγε πάνω στην αίθουσα της Γερουσίας. Ακούσαμε και πριν από λίγο και τον διάλογο που είχε, τον καυτό διάλογο που είχε με τον κύριο Φάμελο. Και μετά, επειδή ακριβώς τον έδιωξαν επί της ουσίας από τη Γερουσία, κατέβηκε κάτω στο μέγαρο του, στο ισόγειο του Μεγάρου της Βουλής και πήγε να ζητήσει το λόγο από τον κύριο Τασούλα. Και τότε να σας πω ότι συνεργάτες του Προέδρου του είπαν ευγενικά ότι ο Πρόεδρος δεν είναι μέσα στο γραφείο του και έτσι έφυγε. Και όχι μόνο έφυγε, προτού φύγει από, από το χώρο εκεί του γραφείου του Προέδρου, είπε σε εμάς τους δημοσιογράφους ότι δεν μετανιώνω, τα ίδια θα έκανα και επιτέθηκε ξανά στη συνεργάτητα του Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπουμε λοιπόν ότι και από αυτή του την αναφορά, μετά δε, να σας πω ότι βγήκε έξω στις κάμερες και έκανε μια αναλυτική δήλωση και πάλι ουσιαστικά περιέγραψε το σκηνικό, όλο το περιστατικό από τα δικά του, από τη δική του οπτική ματιά, από τη δική του οπτική γωνία. Και σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι παραμένει αμετανόητος, διότι έχει κάνει και αναρτήσεις και έχει επιτεθεί ξανά τόσο στην συνεργάτητα όσο και στην κυρία Λινού, λέγοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει συγγνώμη από την πλευρά μου. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι τώρα. Να σας πω ότι ουσιαστικά μέσα από την ανάρτησή του, στην οποία προέβη πριν από 25 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, δίνει ουσιαστικά ραντεβού ξανά αύριο εδώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και λέει ότι θα κάνω νέες αποκαλύψεις. Είναι σαφές ότι δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει βήμα πίσω. Θα μας απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες και σε κάθε περίπτωση, όσο και η Βουλή να ανοιχτεί έτσι μέχρι να υπάρξουν οι διακοπές για την καθιερωμένη ανάπαυλα λόγω θέρους, θα έχει καθημερινή παρουσία. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Νίκο, νομίζω